Με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά στην εξελισσόμενη πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ταχθεί ενάντια στον υπεριαλιστικό αυτό πόλεμο, κατακέλλοντας ταυτόχρονα τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων μερών. Ήδη από το 2014 το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταγγείλει την πραξικοπηματική ανατροπή της τότε νόμιμης κυβέρνησης που έγινε με την παρέμβαση του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αντιτάσσεται και στην ρωσική εισβολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία είναι ένας καθαρός υπεριαλιστικός πόλεμος. Είναι το αποτέλεσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Απ' τη μια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζουν την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου, τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, τις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας που εδώ και χρόνια προωθούν τις θέσεις τους. Το ΝΑΤΟ διεύρυνε τα όρια του με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έστεινε αντιπυραυλικές ασπίδες με στόχο την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Απ' την άλλη μεριά βρίσκεται η καπιταλιστική Ρωσία, μια χώρα που προωθεί του δικού της σχεδιασμούς για μια καπιταλιστική ενοποίηση των χωρών της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και που τα τελευταία χρόνια προχώρησε στην ένταξη της Κριμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία και πρόσφατα στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λογκάνσκ. Θέση μας είναι ότι όλα αυτά, επίκεντρο όλων αυτών των ανταγωνισμών, πρώτα απ' όλα είναι η αναδιάταξη των μεριδίων των αγορών, η διαχείριση των πρώτων υλών, ο καθορισμός των ενεργειακών σχεδίων και των δρόμων μεταφοράς. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργειά της που τροφοδοτεί τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στην περιοχή. Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας, άμεση ή και έμεση, με μέσα ή και προσωπικό, στις πολεμικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, ειδικά μετά τις δηλώσεις τις χθεσινές του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Οικονόμου, και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μία δήλωση από την ηλεκτρονική έκδοση του Ριζοσπάστη, δήλωση του κυρίου Οικονόμου, δεν την έκανε στο Ριζοσπάστη, δημοσιεύεται. «Είμαστε δεσμευμένοι», είπε, «στρατιωτικά σε κάποιες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ και θα ενεργοποιήσουμε κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω θα τοποθετηθούν σε κάποιες χώρες των Βαλκανίων, στη Βουλγαρία ή και στη Ρουμανία». Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι μια απερίφραστη ομολογία ότι το ρήγμα το οποίο έγινε με την αποστολή των δίθεν απαξιωμένων Καλάσνικοφ θα αναβαθμιστεί και θα αναβαθμιστεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνα επίπεδα. Σχετικά τώρα με τις συζητούμενες συμβάσεις θα τοποθετηθώ ενιαία και στις τρεις. Σχετικά, πρώτα απ' όλα, σχετικά με τη σύμβαση για την ακαδημαϊκή έρευνα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της Ιταλίας. Η σύμβαση αυτή θεσμοθετεί τη δυνατότητα υλοποίησης κάποιων κοινών εκπαιδευτικών διαδικασιών μεταξύ των σπουδαστών των προαναφερόμενων σχολών. Ως γνωστόν, οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας είναι ανώτεροι στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και στελέχοι του δημόσιου τομέα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία είναι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Επίσης, ότι στο προήμιο της υποσυζήτησης σύμβασης, ως ένας από τους τρεις λόγους που οθούν τα δύο υπουργεία στην υπογραφή της υποκύρωσης συμφωνίας, αναφέρεται ότι αυτή η κοινή δραστηριότητα εντάσσεται στις προβλέψεις της συμφωνίας ΣΟΦΑ-ΝΑΤΟ. Η ΣΟΦΑ-ΝΑΤΟ είναι μια συμφωνία η οποία
είχε υπογραφεί στο Λονδίνο το 1951 και καθορίζει το σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν το καθεστώς της στρατιωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια της χώρας υποδοχής των σπουδαστών. Βέβαια, εδώ μπαίνει ένα βασικό ερώτημα. Για ποιου τα συμφέροντα προωθείται αυτή η εκπαίδευση των στελεχών, δεδομένου ότι τόσο οι ενόπλες δυνάμεις και τα στελέχη τους, όσο και ο δημόσιος τομέας αξιοποιούνται ποικιλότροπα από την αστική τάξη στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ενδοαστικούς ανταγωνισμούς εντός και εκτός της χώρας για την προώθηση των θέσεών της στην κόντρα με τα κεφάλαια άλλων χωρών. Με βάση αυτή την τεκμηρίωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συνηγορεί σε αυτού του τύπου τις συνεκπαιδεύσεις. Σχετικά τώρα με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Εμείς, σαν γενική θέση, κατανοούμε την ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού ο οποίος θα προστάτευε τόσο τη διακίνηση όσο και γενικότερα την ασφαλή διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών από κακόβουλες ενέργειες, δηλαδή από υποκλοπές. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει αυτός ο μηχανισμός σήμερα, ναι ή όχι? Με τη συμφωνία που μας φέρνετε σήμερα αποδέχεστε ότι τουλάχιστον ο μηχανισμός αυτός είναι ελλιπής και προτίθεστε να τον βελτιώσετε μέσω μια διμερού συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που ρυθμίζουν τη λειτουργία αλλά και την αξιοπιστία του συνόλου σχεδόν των μηχανισμών ασφάλειας που διαθέτει μια χώρα, επί του προκειμένου η χώρα μας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σε κάθε βαθμίδα ασφάλειας πληροφοριών στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφάλειας και στον δημόσιο τομέα υπησέρχονται καταλυτικά οι συνέπειες από την ασφικτική πρόσδεση της Ελλάδας κυρίως στη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το στοιχείο μετατρέπει τη διασφάλιση του απόρριτου των εθνικών, όπως λέγονται, κρίσιμων πληροφοριών σε ένα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σουρωτήρι. Εδώ έφτασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 18 να προτείνει μάλιστα και να μεθοδεύει την ανάληψη από κοινού με την Κύπρο το στήσιμο σχολής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζατε τότε στο σχετικό ενημερωτικό ότι αυτό θα γίνονταν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τις οντότητες του ΝΑΤΟ, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας. Ποιες, όλες, άγνωστον. Και ότι αυτοί θα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς των πληροφοριών και άλλων ειδικών πεδίων στο προσωπικό πληροφοριών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μας λέτε τώρα? Εσείς θέλετε να αναπτύξετε εδώ ένα διεθνές πρακτορείο, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση. Και μας λέτε σήμερα ότι ενδιαφέρεστε για διασφάλιση πληροφοριών. Με βάση λοιπόν τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει μέσω των συμφωνιών που υπογράφετε στις συμμαχίες που μπλέκετε τη χώρα, δεν υπάρχει απόρριτο. Τα βγάζετε όλα στη φόρα και σταματήστε να κοροϊδεύετε το λαό. Κάθε απόρριτη πληροφορία που μεταβιβάζεται στο ΝΑΤΟ και μεταβιβάζονται σχεδόν όλες, γίνεται κτήμα του συνόλου των χωρών κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Θεωρούμε τις προθέσεις σας υποκριτικές και παραπλανητικές και καταψηφίζουμε και αυτή τη συμφωνία. Σχετικά με τη συμφωνία, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, μεταξύ ΥΠΕΘΑ Ελλάδος, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ για τη συνεργασία στους τομείς υδρογραφίας και ωκεανογραφίας. Εκ πρώτης όψεως, η συμφωνία αυτή δείχνει να εκφράζει μια πρόθεση ανάπτυξης, μια συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ στους επιστημονικούς τομείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας. Πριν πούμε βέβαια στην εξέταση του συγκεκριμένου αντικειμένου που διαπραγματεύεται αυτή η συμφωνία, θεωρούμε αναγκαίο να εξετάσουμε τη γενικότερη σχέση της Ελλάδας και του Ισραήλ και όχι μόνο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον που βρίσκονται αυτές οι δύο χώρες και που τις ενέργειές τους
με τις ενέργειές τους το επηρεάζουν. Με βάση λοιπόν τον αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια σταθερή αναβάθμιση των σχέσεων των ελληνικών κυβερνήσεων με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αρνούνται να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, γράφοντας τα παλιά τους τα παπούτσια ήδη ανηλυμένες αποφάσεις της Βουλής. Είναι έτσι ή δεν είναι? Θέση μας λοιπόν είναι ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυριολεκτικά βάζουν μπουρλότο στην περιοχή, σχετίζεται άμεσα και αυτή η συμφωνία με την ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Ως εκ τούτου, και αυτή τη συμφωνία την εντάσσουμε στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ και την καταψηφίζουμε.